αυτόν τον παραλληλισμό αποτελεί ένα ιδιότυπο ευρωομόλογο και ας μην θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν. Όμως αυτό αποτελεί και μια πάγια επιδίωξη πολλών δυνάμεων στην Ευρώπη που το ζητάγανε εδώ και χρόνια και για άλλες χώρες πλην της Ελλάδας. Και νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά στον προάγγελο μιας θετικής εξέλιξης όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Επίσης, η εκταμείευση της δόσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης επιδιώκουμε να συμπεριλαμβάνει και θα συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος για την εξόφληση των λήξη πρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα, κάτι στο οποίο θα συμφωνήσω με τον Πρόεδρο, πράγματι είναι κάτι που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα η αγορά. Υπολογίζουμε ότι με τις δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα χρήματα του ΕΣΠΑ θα πέσουν συνολικά μέχρι το τέλος του έτους πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Γεγονός που πιστεύω είναι από μόνο του ικανό να ανατρέψει επί το θετικότερο τις ήδη ευνοϊκές προβλέψεις για επιστροφή στην ανάπτυξη μέσα στο τρέχον έτος. Και τώρα που επιστρέφουμε στην ανάπτυξη, επιστρέφουμε άμεσα σε λίγους μήνες στο δεύτερο εξάμηνο, περνάμε σε θετικούς ρυθμούς, αν όλα αυτά επιτευχθούν, κάνω μια πρόβλεψη, είναι πολύ ισχυρό το ενδεχόμενο να κλείσουμε θετικά το 2016 και η προβλέψη για το 2017 είναι στο 2,7%, τώρα που επιστρέφουμε είναι η καλύτερη ώρα να ξεδιπλώσουμε τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Ο αναπτυξιακός νόμος που κατατέθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης συνιστά μια τομή για την προσέλκυση επενδύσεων εξωστρεφούς προσανατολισμού. Παρακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.